Πήγαινε βρες ένα μέρος να είσαι μόνος σου και να έχει και άπλα. Είναι πολύ πιθανό να λούσεις. Καλησπέρα μαγκές. Ή μάλλον για να διατηρήσουμε το στυλ. Καλησπέρα παπάρι. Κάτσε το βάλω. Σήμερα... δεν πάω να μιλήσω ρε μαλάκα. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα tutorial, το πρώτο. Οπότε άμα έχει δασκαλίστικο ύφος και δεν βγαίνει, συγχωρέστε με. Λοιπόν, κάτσε να έρθει πιο κοντά. Πρώτη και... Έχω δει ρε μάγκες διάφορους που λένε ότι για να ξεκινήσεις να μάθεις σούζα, να μάθεις σούζα με τα πόδια κάτω. Δηλαδή, κάθεσαι εδώ στη σέλα όσο πιο πίσω πάει, αφήνεις τα πόδια κάτω, δεν τα βάζεις τα πατάκια, βάζεις πρώτη και σηκώνεις την πρώτη, ώστε να μην φοβάσαι ότι να μην έχεις το νου στο πίσω φρένο καθόλου, να κάνεις τα μεταπίθηση, καλό, να πατάς με τα πίσω πόδια σου, άμα είναι να πάει να φας καπάκι. Πείτε τους να παραγαμηθούνε, γιατί δεν λέει να το κάνεις. Σκέψου τώρα μεταξύ να κάνεις το πράγμα εδώ. Θα φύγεις κολοτούμπα. Ποτέ ρε. Οπότε. Πες ότι ξέρεις τώρα να οδηγάς μηχανάκι, μην είσαι και εσύ κανένας καρμούτης και πά να μάθεις σούζα και μετά ATH BIKELIFE προωθείτε άσχημα πράγματα και καθρέφτες, κράνη. Ανάλογα με το τι μηχανάκι έχεις, πρώτη Δευτέρα ξεκίνα. Αυτό που βοηθάει, που έχω βρει εγώ και βοηθάει, βασικά θα πω τι έχω βρει εγώ. Μην το πάρετε λες και ξέρω. Και άμα ξέρει και κανείς καλύτερα από κάτω γράψε. Μπας και μάθουμε καμιά σούζα. Κάποιον είδα και έλεγε να βάζεις... Κάτσε ρε μάγκε γιατί κιλάω. Να βάζεις 4 λέει μπουνιές από τον μπάπαρο και την άκρη της σέλας. Οπότε κάπου εδώ. Για να έχεις πιο εύκολα το balance point. Όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο πιο καταχτύπη τρως, τόσο πιο ζώρικο κιόλας είναι. Οπότε, ξεκινάμε και λέμε για σούζα με συμπλέκτη. Με συμπλέκτη, μην κάνεις έτσι με ξερόγκαζο, μην είσαι καρμός. Για αρχή, απλά για να το ξέρεις. Καλύτερα με συμπλέκτη, εγώ με συμπλέκτη σηκώνω σούζα συνήθως, γιατί αλλιώς μαζεύεις χιλιόμετρα χωρίς λόγο. Οπότε, με πρώτη Δευτέρα, ξεχάστε αυτά που λένε ότι η σούζα πανεύκολη είναι. Λοιπόν, πρώτη Δευτέρα, ανάλογα το μηχανάκι που έχεις, εσύ θα το βρεις να σε βολεύει. Εγώ πως ξεκίνησα και έμαθα. Σταθερό γκάζι, πριν από εκεί που έχει όλη τη δύναμη το μηχανάκι σου, εσύ το ξέρεις αυτό, και κάνεις ένα τσίμπημα τέτοιο. Αν κάθεσαι και σωστά, σίγουρα θα σηκωθεί λίγο. Καλά τα λέω. Κοίτα, και εγώ όπως έτσι κάνω σούζα τώρα, που μαθαίνω. Άρα ναι. Ωραία. Στην αρχή οπότε, κοιτάς να έχεις σταθερό γκάζι και τσίμπημα. Θα έρθει, θα κάνει 2 αλματάκια. Πάμε να τα δούμε. Εγώ θα το κάνω με Δευτέρα τώρα. Σταθερό γκάζι. Είδατε, τράβηξα συμπλέκτη, αλλά το γκάζι το κράτησα σταθερό. Τώρα άμα το δω στο βίντεο και έχω κάνει άλλα, τα εξηγάμισέ τα. Αλλά ουσιαστικά σταθερό γκάζι και τσίπημα συμπλέκτη. Ο Κωστής εκεί πάνω ελπίζει να βρει σήμα. Λοιπόν, πάμε πάλι. Δευτέρα, σταθερά, σταθερό γκάζι μέχρι να έρθει. Μην το φέρεις πάρα πολύ άμα δεν το έχεις βρει ακόμα. Άστο λίγο να σου κάνει αυτό το χτύπημα. Τώρα το μηχανάκι αν δεν σηκώνεται έτσι τόσο μπαμ, θα κάνεις το εξής. Θα βάλω δηλαδή μια Τετάρτη τώρα ας πούμε για να γίνει αυτό. Ξέχασα ταχύτητα έχω, τέλος πάντων. Την ώρα που θα τραβήξω συμπλέκτη, θα δώσεις εκείνη τη στιγμή γκάζι και θα τον αφήσεις. Αυτό δηλαδή. Από γκάζι και συμπλέκτη ξεκινάμε με αυτό. Τώρα, το τράβηγμα. Γιατί να παίξεις και λίγο τράβηγμα ας πούμε. Πρέπει να θυμάσαι το πώς θα είσαι στο μηχανάκι, πες ότι έχουμε τις 4 γροθιές. Δεν πρέπει να γέρνεις προς τα μπροστά. Δεν πρέπει επίσης να τραβάς με τα μπράτσα όταν πας να τραβήξεις. Γιατί άμα τραβάς με τα μπράτσα έρχεται και το κεφάλι μπροστά, οπότε όλο το βάρος πάει μπροστά, οπότε λούζεις. Το τράβηγμα να το κάνεις πλάτη όμως και φέρε το βάρος σου πίσω. Δηλαδή περισσότερο είναι με το βάρος σου παρά με τη δύναμή σου, τη δύναμη που έχεις στα χέρια. Αν είναι να ξυλώνεις το τιμόνι κάθε φορά για να σηκωθεί, γάμισε το, μην το κάνεις. Δες το άλλο tutorial που θα είναι για domain. Πήγαινε βρες ένα μέρος να είσαι μόνος σου και να έχει και άπλα. Είναι πολύ πιθανό να λούσεις. Είπαμε τι θέση να έχεις, πώς να τραβήξεις, τι γκάζει να κάνεις. Τι γκάζει να κάνεις. Τι γκάζει να κάνεις. Τώρα, τώρα. Τώρα, το γκάζει να το κάνω. Ναι, οκ, πάμε. Όταν φέρνεις τη σούζα, μέχρι ένα σημείο είναι αυτό που λέμε ότι κυνηγάς τη σούζα. Δηλαδή, για να μείνει μπροστά, για να μείνει ψηλά η μπροστά ρόδα, πρέπει να δίνεις συνέχεια γκάζι και να παίρνεις όλο και περισσότερα χιλιόμετρα. Το θέμα είναι να φτάσεις στο balance point, το οποίο είναι το σημείο που με σταθερό γκάζι μπορεί να μείνει η σούζα το μηχανάκι. Έχω ακούσει το ούλο μου, ρε μαλάκα, με πιέζει από το μαξιλάρι. Οπότε κυνηγάμε να βρούμε αυτό το balance point. Το balance point μάλλον είναι πιο πίσω από ό,τι νομίζεις στην αρχή. Με το που μάθεις όμως, πριν πάμε στο balance point, κάτσε να στα πω πώς είναι. Με το που αρχίζεις και το φέρνεις πιο ψηλά και χαλαρά και δεν έχεις φάει καπάκι, ας πούμε, ακόμα, βάζε το πόδι στο φρένο. Ξεκίνα και κάνε 10, 20, 30 σούζες, έτσι όπως είπαμε, και ρίξτε σε πίτιδες με το φρένο. Μόνο και μόνο για να κάνεις τη σύνδεση, ότι με το που το πατήσεις πέφτει, να το έχεις στο μυαλό σου. Εμένα μου πήρε πολύ καιρό γιατί δεν ασχολιόμουν με το φρένο. Ασχολιόμουν. Δεν με ενδιέφερε το φρένο. Και μετά μου πήρε καιρό για να το συνηθίσω. Για να πω ότι θυμίσου το πόδι σου να το έχεις εκεί πάνω, θυμίσου ότι υπάρχει το φρένο κτλ. Κάτσε να προσπαθήσουμε δύο σούζες να σας δείξω το balance point. Λοιπόν, θα βάλουμε μια τρίτη τώρα να προσπαθήσουμε. Προσπαθώ να κρατήσω σταθερό το γκάζι. Δεν ξέρω άμα φάνηκε ή τι φάνηκε και άμα θα τα καταφέρουμε. Στο βίντεο, στο edit θα τα δούμε αυτά. Άνοιξε και ο βεντιλάτορας. Εγώ έχω να πω ότι με το σηκώσιμο με πρώτη, με συμπλέκτη, κάνω 20 φορές και ψάχνα την πρώτη τελείως. Κατευθείαν Δευτέρα μετά. Ανάλογα το μηχανάκι. Ναι, μιλάμε για τέτοιο μηχανάκι τώρα. Γιατί αν μάθεις συμπλέξεις την πρώτη και απλά δεις πώς γίνεται, Δευτέρα και τράβα μετά, θα σηκωθεί, θα το νιώσεις πιο ωραία. Και σηκώνεται πιο αργά, δεν φοβάσαι μη σου... Ναι. Δεν είναι τόσο νευρικό. Ναι. Καλησπέρα μάγκες. Τώρα που έγινα διάσημος με πήρανε στο Survivor. Εγώ είμαι με τους... δεν είμαι με τους διάσημους, δεν είμαι με τους μαχητές. Είμαι με τους λούστιδες. Περνάμε δύσκολα. Έχω να φάω και ένα τέταρτο. Πώς βγαίνει από εδώ ρε μαλάκα. Α, οκ. Εντάξει τελικά. Μήπως έχετε λίγο σκυλοτροφή να φάω. Έγραφα ρε μαλάκες εδώ και έγραψα ένα 20 λεπτό πριν. Το οποίο γαμημένο 20 λεπτό. Πάλι δεν έγραφα τον ήχο. Και χθες κάναμε βόλτα μαζί με το Red Eye Falcon. Και πάλι έλουσε ο ήχος γιατί είχα βάλει λάθος setting στο recorder. Οπότε δεν θα τη δείτε αυτή τη βόλτα. Θα τη δείτε από το κανάλι του Red Eye. Μου έχει φύγει όλη η όρεξη για τις μαλακίες, τόση ώρα που λούζω. Κάτσε να δω, γράφει κάμερα, Το mic δεν ξέρω άμα γράφει, τώρα πάλι θα ξανά κουράσει. Αυτό δεν είναι το XT του Dave, είναι το XT ενός φίλου. Ήρθε και αυτός εδώ πάνω για σούζες. Πάω μια τελευταία βόλτα γιατί μου έχει φύγει η Παναγία και δεν έχω καταφέρει τίποτα μέχρι τώρα. Τι θα λέγατε να κάναμε ένα ride out, λέτε υπάρχει αρκετός κόσμος. Να έρθει να πάμε ένα βολτάκι ομαδικό. Πλάκα θα είχε. Οι άλλοι μου λένε όχι ακόμα γιατί δεν θα μαζευτεί κόσμος, αλλά εγώ λέω άμα είναι και ψήνεστε πείτε μου. Σε μένα, μην πείτε στους άλλους. Και έτσι. Πιάνω το μάγουλό μου, δεν ξέρω πώς να βάλω το μικρόφωνο. Συγχαρητήρια σε αυτούς που πήραν τα αυτοκόλλητα. Και από τη μία και από την άλλη κλήρωση. Όσοι δεν προλάβατε τη δεύτερη κλήρωση ή δεν είδατε, ήταν από live στο Instagram, γιατί κάποιος φίλος από τους νικητές δεν μας είχε στείλει τα στοιχεία του κτλ. Οπότε διαλέξαμε άλλους τρεις από το Instagram. Τα αυτοκόλλητα, από ό,τι κατάλαβα, τα φτιάξανε, γιατί ήταν custom για τον καθένα το μέγεθος που ζήτησε κτλ. Πρέπει να έχουν δώσει τώρα να τα τυπώσουν, οπότε αύριο θα τα στείλουμε. Τώρα ημερομηνία σκατά να φάω, δεν θυμάμαι τι μέρα είναι. Θα σας έλεγα, γιατί σίγουρα θα βγει και άλλη μέρα από ότι το τραβάω αυτό. Οι υπόλοιποι που λέτε για αυτοκόλλητα, δεν το σκεφτόμαστε λίγο όλοι μαζί. Το άμα λέει να πουλάμε αυτοκόλλητα, γιατί εντάξει, προφανώς και εμείς δεν βγαίνουμε να στέλνουμε αυτοκόλλητα τσάμπα όλη την ώρα. Είναι βινιλίου αυτοκόλλητα, είναι ωραία, είναι καλά, οπότε είναι και ακριβά. Όμως, κάτσαμε και βγάλαμε τώρα κάποια σχέδια, τα φτιάξω ο Άλεξ. Έψαξαν τα παιδιά της Rehab, μας κάνανε προσφορές για footer συγκεκριμένα, διαλέξαμε υφάσματα που θέλουμε, διαλέξαμε βάρος του footer, διαλέξαμε όλα αυτά τα πράγματα, πώς θα είναι το σχέδιο. Το σχέδιο δηλαδή το πατρόν, όχι η στάμπα. Διαλέξαμε και υλικό στάμπας και τρόπο που θα σταμπαριστεί. Θα βγάλουμε πρώτα κάποια footer, συν 3-4 έξτρα που έχουμε, τόσα μπορούμε αυτή τη στιγμή. Για μας πρώτα, γιατί θα γυρίσει ο Dave ένα βίντεο. Θα γυρίσουμε δηλαδή ένα βίντεο κλιπ μέσα στις μέρες για το SlackZone. Ένα καινούριο κομμάτι. Καινούριο κομμάτι, αρχίδια, το έχουμε 3 μήνες τώρα. Καινούρια κυκλοφορία εννοώ, ας πούμε. Μπείτε, γραφτείτε στο SlackZone αν δεν έχετε γραφτεί. Βασικά όχι, μπείτε, δείτε και άμα σας αρέσει γραφτείτε. Εκεί θα ανέβει ότι η μουσική θα βγάλουμε. Λογικά τώρα εδώ να ανεβάσουμε δεν υπάρχει νόημα. Οπότε από εκεί. Ναι, πίσω στα footer. Θα βγάλουμε για μας γιατί τα θέλουμε για το βίντεο. Αν και εγώ θα σκάσω με τη στολή μου. Θα το παίζω πολύ αού δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, αν θέλει κάποιος φουτεράκι, μόλις πάρουμε και την πρώτη παραγγελία που θα ξέρουμε και πόσο μας βγαίνει να είναι οι τιμές και τα λοιπά, ξεκινάμε κανονικά να στείλουμε σε όποιον θέλει. Λίγα λίγα, γιατί ξέρετε ότι θέλει λεφτά. Οπότε όσα ήταν βάλαμε. Αυτό νομίζω 4, 5, 3, 4 έξτρα είναι. Δεν θυμάμαι και είναι και σε χωρισμένα νούμερα. Οπότε θα είναι λίγα. Θέμα το Leanback. Μάγκες, ευχαριστούμε και για την ανταπόκριση στο Leanback. Μας γράψανε 2-3 φίλοι από κάτω ότι είναι μαλακία ή δεν είναι μαλακία που σαν ATH BIKELIFE προωθούμε το κράνος, ενώ στο βίντεο ας πούμε του Leanback είναι δεν φοράνε όλοι κράνος. Περίεργη αυτή η σύνταξη, πώς το πάει έτσι. Τέλος πάντων. Πάντα όταν βλέπω τους φίλους μου, όταν βλέπω τους γνωστούς μου χωρίς κράνος, τους λέω μάγκες, δεν τους λέω καν μάγκες, τους λέω μαλακά βάλα κράνος, ξεκόλα. Δεν σου λέω κακός δεν έχει κράνος, προφανώς. Αλλά επειδή έχουμε και φίλους και έχουμε και μικρούς και μεγάλους και οτιδήποτε που στέλνουν και στηρίζουν, σε κάποιον μπορεί να αρέσει αυτή η καθημερινότητα που κάνουμε. Οι βόλτες μας, οι μαλακίες μας, οι παπαριές που λέμε, τα σοβαρά, τα ασόβαρα, τα πάντα. Αυτό μπορεί να θέλει να το κάνει και αυτός κομμάτι της ζωής του. Τώρα τα βίντεο clips δεν είναι κάτι το οποίο είναι για να μιμηθείς. Δηλαδή υπάρχουν βίντεο clips με πολέμους, αρχίδια, παπαρίδια, δεν θέλω καν να μπω σε αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι μιλάμε και βγάζουμε λίγο άκρη κατευθείαν. Δεν θα κάτσουμε να συζητήσουμε τώρα σαν κάτι φουρνιές Αμερικάνων που είναι offended με οτιδήποτε και κουράστηκα μόνο που τα λέω ρε. Τέλος πάντων, αν ήταν να προσπαθείς να μιμηθείς τα βίντεο clips, θα σε έβλεπα όλη μέρα να κάνεις twerk ρε μαλάκα. Ξεκολλήστε λίγο. Ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το μιμηθείς. Δεν σημαίνει ότι προωθούμε το χωρίς κράνος. Είναι βίντεο κλιπ. Γιατί τέτοιο λούσιμο τώρα. Άμα μ' αξιώσει ο Θεός θα κάνω και καμιά καλή σούζα σήμερα. Τον νου στο χιούμορ των 50χρονων. Είχα σήμερα έναν, μου έκανε το μυαλό φραπέ. Να μου πήγε με το αμάξι, μαλάκα. Ωραίος ο Άλεξ. Χθες που πήγαμε το βολτάκι πάντως, να σας πω την αλήθεια, δεν με έψησε και πολύ. Γιατί πήγαμε, ανεβήκαμε Ηλιούπολη και είχε τόση κίνηση. Εγώ έγραφα, εγώ είχα το μικρόφωνο κτλ. Δεν με έψησε, μάγκες. Πολύ να ασχολούμαι με αυτοκίνητα, να με κλείνουνε, να βρίζω. Να θέλω να βρίσω και δεν έβριζα. Το παίζα, ξέρεις. Κάνω motovlog τώρα, δεν πρέπει να βρίσω. Αλλά γενικά καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Τα ίδια μέρη και τα ίδια μέρη. Ναι, cool. Κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Μάλλον άλλες ώρες. Αλλού. Γιατί τώρα που βγήκαμε μεσημέρι, πήγαμε να πιούμε ένα καφέ. Μας βγήκε η Παναγία ανάμεσα στα αμάξια όλη την ώρα. Και στην επιστροφή μετά που είχε σκάσει και ο Νίκη, ήταν με την κουρούνα. Και ξέρετε, με την κουρούνα είναι πιο δύσκολο. Ανάμεσα στα αμάξια και αυτά. Κούρα. Δεν θυμάμαι τι έχω πει και τι δεν έχω πει. Γουστάρω, μαλά, και σιγά σιγά βλέπω στο motovlog και μπαίνει και λίγο το χιούμορ. Γιατί εμείς αυτό το παράπονο είχαμε όταν ξεκινήσαμε. Δεν βλέπαμε χιούμορ, δεν βλέπαμε μαλακίες, ήταν όλα σοβαροφάνεια. Και τώρα με το βίντεο που κάνω εγώ σήμερα είναι σαν να θέλω να γυρίσω εγώ εκεί και όλοι οι άλλοι προσπαθούν να το κάνουν χιούμορ όλο. Δεν θυμάμαι αν τα έχω ξαναπεί. Κάντε ένα like άμα γουστάρετε τα βίντεο, κάντε subscribe. Αυτά είναι που μας βοηθάνε να συνεχίσουμε να κάνουμε βίντεο. Οπότε, αν εσύ έχεις να κάνεις κάτι από τη μεριά σου, είναι αυτό. Και να τσεκάρεις και το βίντεο με τις μουσικές. Το βίντεο με... Fuck! Να τσεκάρεις και το κανάλι με τις μουσικές, τέλος πάντων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Rehab που μας βοηθάει και μας βγάζει από όλο αυτό τον κόπο που έπρεπε να περάσουμε εμείς για τα ρούχα. Τι άλλο. Τίποτα. Πάω να δω τη γυναίκα τώρα γιατί θα φάμε ξύλο. Χαιρετώ, να είστε καλά, καλή τύχη. Δεν ξέρω τι, δεν είμαι καλός στο να το κλείνω, γάμισε εδώ τώρα, έλα, γεια. Rhymes I bust like nuts, late game clutch situation. Talk about money you ain't making, bitches you ain't fucking.